Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Παπαθεοδόρου και το 2016 συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus Plus στη Δευτέρα Λυκείου, με το οποίο φιλοξενήθηκα στο Βέλγιο από μια κοπέλα για μια εβδομάδα τον Φεβρουάριο και τη φιλοξένησα τον ίδιο Απρίλιο για μια εβδομάδα στην Ελλάδα. Εκτός αυτού βέβαια κάναμε και πολλές άλλες δραστηριότητες στην ίδια μας την πόλη, όσο και διαδικτυακά με τους ξένους μαθητές, και συνολικά για μένα ήταν μια ξέχαστη εμπειρία για την οποία δεν μετάνιωσα ούτε στιγμή. Γιατί εκτός από την καλοπέραση, τις πολλές φιλίες που δημιουργήθηκαν και τις πολλές αναμνήσεις, το Erasmus μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, σκέψης, ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, μια διαφορετική καθημερινότητα και γενικότερα μια διαφορετική κουλτούρα. Μάθαμε να μιλάμε στα αγγλικά πολύ καλύτερα, να τα χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε με ξένους μαθητές. Και το σημαντικότερο για μένα, να τολμήσουμε να ζήσουμε για μια εβδομάδα με μια ξένη οικογένεια και να προσαρμοστούμε στους κανόνες και στους ρυθμούς της. Για μένα το Erasmus Plus είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και πολύ ωραίο πρόγραμμα. Με έφερε πιο κοντά στις χώρες της Ευρώπης και γι' αυτό το λόγο θα ξανασυμμετάσχω ως φοιτητής πλέον στο Erasmus και θα ταξιδέψω στη Νορβηγία τον Ιανουάριο για 6 μήνες. Και γενικότερα νιώθω πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω πραγματικά να συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια. Γεια σας, ονομάζομαι Φωτεινή Μινά, είμαι 18 χρονών και πήρα μέρος στο Erasmus το 2017. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελόνη από τις 5 Μαρτίου στις 11 και πραγματικά είναι εμπειρία ζωής για εμένα. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο με βοήθησε πολύ στο να καλυτερεύσω τα αγγλικά μου σίγουρα και να μπορώ να επικοινωνώ σε αυτή τη γλώσσα και μου έμαθε επίσης να μπορώ να συνεργάζομαι με άλλα άτομα από όλες τις πυρούς. Μάθαμε διαφορετικές κουλτούρες, είδαμε την πόλη της Βαρκελόνης και ήταν πάρα πολύ ωραία. Στην μετέπειτα ζωή μου, στην τώρα ζωή μου, είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί για το βιογραφικό. Δηλαδή σε όσες εταιρείες έχω πάει μου λένε Erasmus στο Λύκειο, πώς γίνεται αυτό, μίλησε μας γι' αυτό. Και γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί να έχει συμμετοχή σε Erasmus, ειδικά σε Λύκειο. Ευχαριστώ πολύ τον δάσκαλό μου, τον κύριο Θωμά Σοφία, και του εύχομαι τα καλύτερα, όπως σε όλα τα παιδιά που είμαστε.